Τώρα να καλησπερίσουμε αμέσως στο στούντιο τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης είναι υποψήφιος βουλευτής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας. Δημοσταίνει ένας νέος άνθρωπος στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ που σηματοδοτεί ασφαλώς αρκετά πράγματα σε ό,τι αφορά την πορεία του ΠΑΣΟΚ για τις ερχόμενες εκλογές. Κύριε Ανδρουλάκη, μια την ευκαιρία που είδαμε τον κύριο Τσίπρα στην Κομωτινή πριν λίγο το ρεπορτάζ που θα ξεκινήσουμε, παρόλο που θα έπρεπε να πούμε άλλα πράγματα, ίσως πιο σοβαρά και πιο μεγάλα, αλλά η κυρία Γεννηματά προχθές έκανε μια πρόταση στην αριστερά για να υλοποιηθεί και στην Ελλάδα το πείραμα της Γαλλίας, έτσι, μιας συμμαχίας των αριστερών δυνάμεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε πώς απάντησε σήμερα με άρθρο στην Αυγή, ότι από όλο το βλακώδες κατεβατό της Φόφης με εντολές στα κόμματα της αριστεράς, εκείνο που πιο πολύ χτυπάει στο αριστερό μάτι και στα αριστερά νεύρα είναι η έκφραση «ζόμπι υπόλοιπες δυνάμεις αριστεράς». Μετά μιλάει για κομισάριους του ΠΑΣΟΚ που πτώχευσαν. Όπως βλέπετε, πολύ σκληρή η φράση που χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε εσάς, στο κόμμα, στον κύριο Βενιζέλο. Αυτό το γιατί το λέω τώρα. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Βενιζέλος επίσης ζητάει μια νομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος, μια κυβέρνηση νομιμοποιημένη, η οποία θα πρέπει κατά την άποψή του να εκφράζει το 50% συν 1 στη Βουλή, σε επίπεδο ψήφων, σε συνδυασμό ότι θα πρέπει να είναι, λέει, και πάνω από δύο τα κόμματα καλό θα είναι που θα κάνουν την κυβέρνηση της 7 Μαΐου. Όλο αυτό δεν μοιάζει ότι είναι ένα πολύπλοκο παιχνίδι πλέον στις 6 Μαΐου, με πιθανό αποτέλεσμα όχι μόνο να μην συγκροτηθεί η κυβέρνηση αξιόπιστη, νομιμοποιημένη με το 50% που λέει ο κύριος Βενιζέλος, αλλά να παίξει η Ελλάδα, να παίξουμε μάλλον και να δούμε στην Ελλάδα ένα σενάριο το οποίο παραπέμπει στη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Το τέλος ήταν, πιστεύω, το πιο σημαντικό από όλα αυτά που είπατε. Αυτό που είμαστε. Είναι ένα μότο δικό μου που χρησιμοποιώ τον τελευταίο χρόνο. Α, δεν το ξέρω, ειλικρινά. Πραγματικά. Εγώ πιστεύω ότι ζούμε τα στοιχεία της Βαϊμάρης σε πλήρη διάταξη στην ελληνική κοινωνία. Α, συμφωνούμε. Πολύ θα το ξέρω, ειλικρινά. Συμφωνούμε απόλυτα. Καταρχάς, να καλησπερίσω τους τηλεθεατές σας και εσάς τους ίδιους. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σήμερα. Έρχομαι με την ευκαιρία της αυριανής παρουσίας του Προέδρου στην Κομωτινή, στο Στρατιωτικό Κέντρο, 7.30 ώρα, με την κεντρική του ομιλία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είπατε πολύ σημαντικά πράγματα και ενδιαφέροντα και θέλω να σχολιάσω κάποια από αυτά. Παρακαλώ. Όντως ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει λεκτικά με τη βία, αλλά όχι μόνο. Θυμάστε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα τις ακραίες φωνές, οι οποίες επί της ουσίας έδιναν ηθική νομιμοποίηση και σε ακραίες πράξεις. Και αυτές δεν προερχόταν από άλλο χώρο παρά από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Μα πρόσφατο ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν νομιμοποίησε την αντίδραση της Χρυσής Αυγής στον κύριο Ευθυμίου, λέγοντας ότι. Δεν είναι. Είναι περίεργες δικαιολογίες. Αυτό συμβαίνει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τώρα. Θα το αξιολογήσει ο ελληνικός λαός. Εγώ πιστεύω όμως ότι στις εκλογές 6 του Μάη πρέπει να καταδικάσουμε το λαϊκισμό που μας έφερε εδώ. Το λαϊκισμό που υπερίσχυσε στα περισσότερα κόμματα που κυβέρνησαν, αλλά και στα περισσότερα κόμματα που αντιπολιτεύτηκαν. Ένα λαϊκισμό ο οποίος δυστυχώς δεν άφησε τη χώρα να προχωρήσει στα βήματα τα ευρωπαϊκά των μεταρρυθμίσεων μετά το 2004. Και το λέω αυτό γιατί καταδικάζοντας το λαϊκισμό του χθες, φοβάμαι πολύ ότι οι πολίτες δημοσκοπικά επιλέγουν ένα χειρότερο λαϊκισμό του αύριο. Ένα λαϊκισμό ο οποίος δεν έχει όρια. Λέει ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος, λέει ότι ζούμε με μισούς Βουλγαρίας, αλλά θέλουμε να γίνουμε Βουλγαρία. Σήμερα είπε η γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ότι μα γιατί να μείνουμε στο ευρώ. Η δραχμή είναι μια πολύ σημαντική επιλογή και ουσιαστικά το έβαλε και σε ένα πολιτικό πλαίσιο εθνικής απομόνωσης. Και ρωτώ εγώ, έχουν καταλάβει τι γίνεται σε όλο τον κόσμο? Έχουν καταλάβει ότι πλέον τα κράτη της Δύσης ενοποιούνται, παρακαλούν να ενοποιηθούν σε μεγάλα πλαίσια όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι ένα πιο προηγμένο αν θέλετε μοντέλο η Αμερικανική Ομοσπονδία? Δεν καταλαβαίνω, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Φοβάμαι πολύ λοιπόν ότι αν κυριαρχήσει αυτού του νέου τύπου, ο νέος τύπος λαϊκισμός, ο οποίος ουσιαστικά κρύβεται και από ένα αποκομματικό εγωισμό. Θέλουν όλοι να πάρουν την ψήφο του ελληνικού λαού, αλλά κανείς δεν θέλει να κυβερνήσει. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Αν αναφέρεστε στα κόμματα της αριστεράς, έτσι. Όχι μόνο της αριστεράς. Και ο κύριος Καμένος είπε ότι δεν συνεργάζεται. Και το λαός είπε ότι δεν συνεργάζεται.
και ο... η Χρυσή Αυγή δεν συνεργάζεται. Κανείς δεν συνεργάζεται. Αλλά και είναι και εκτός δημοκρατικού αντίληψης. Δεν συνεργάζεται. Είναι ένα κόμμα που μπορεί να ψηφιστεί. Δεν συνεργάζονται. Άρα λοιπόν, τι θέλουν την ψήφο του ελληνικού λαού? Να διαμαρτυρηθεί ο ελληνικός λαός αυτοκτονώντας? Αυτό το ζητάνε. Διαμαρτυρήσου για εδώ που φτάσαμε αυτοκτονώντας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο. Σφάξε με παπά μου να γιάσω. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό. Επιστρέψτε μου, σας παρακαλώ. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο όμως ότι είναι ανεύθυνη πολιτική στάση αυτή ή λαϊκίστικη. Είναι πολιτική τοποθέτηση. Είναι επιλογή ανεύθυνη. Πολιτική. Είναι δεν ανεύθυνη. Θέλουν να συνεργαστούν κάποια κόμματα με πρόσωπα ή και με πολιτικές ιδεολογίες οι οποίες έφεραν τη χώρα στο σημείο που συζητούμε σήμερα. Ωραία. Δεν άρα λοιπόν να κυβερνηθεί μεταξύ τους. Αφού λοιπόν δεν θέλουν να το κυβερνήσουν με τα κόμματα του δικοματισμού, ας κυβερνήσουν την Ελλάδα μόνοι τους. Αλλά βλέπετε ότι κανείς δεν το θέλει. Θέλουν την ψήφο για να αντιπολιτεύονται ακόμη και τον εαυτό τους. Αυτό, έτσι αυτό είναι το ζήτημα. Κάνουν μια ανεύθυνη εύκολη κριτική. Αλλά η λεγόμενη κυβερνός αριστερά, την οποία και εγώ δεν την καταλαβαίνω γιατί μου είσαι έρθει η ώρα της κυβερνός αριστεράς, ο καθένας στρίβει για το αραβόνας. Η κυρία Παπαρίδα την έλεπα, γελούσε μια ώρα σήμερα όταν της είπαν για τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα ο κύριος Τσίπρας είπε, γιατί δεν είμαι και εγώ πρωθυπουργός. Έβλεπα, είπε στον κύριο Θεοδωράκη, στο Πρωταγκόν, λέει, έχω μια δημοφιλία σαν τον κύριο Βενιζέλο, γίνω και εγώ πρωθυπουργός. Τα πράγματα αρχίζουν και παίρνουν και κωμικό χαρακτήρα, έτσι. Δεν είναι απλά. Στη δημοκρατία, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Η δημοκρατία θα επιλέξουμε ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Και υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχει η επιλογή να γίνει ο Τσίπρας πρωθυπουργός, η Αλέκα Παπαρίγα πρωθυπουργός, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος πρωθυπουργός και ο Σαμαράς. Υπάρχουν επιλογές στον ελληνικό λαό. Εγώ πιστεύω ότι το Πασόκ δεν μπορεί να πάρει αυτοδυναμία. Η ιστορία αυτοδυναμία και ο κύριος Σαμαράς τη λέει και την ξαναλέει, αλλά επί της ουσίας είναι κενό γράμμα, έχει τελειώσει. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να δώσει μια ευκαιρία στο Βαγγέλη τον Βενιζέλο να έχει την πολιτική, αν θέλετε, δυνατότητα να φτιάξει μια κυβέρνηση μετά τις εκλογές στις 6 του Μάη προοδευτικής κατεύθυνσης για να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο σήμερα να λες να φύγουμε από το ευρώ. Πολύ εύκολο. Κανείς δεν αξιολογεί τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Εμένα πάρα πολλοί φίλοι μου λένε, γιατί είσαι μένα από τα κόμματα του συστήματος. Και ρωτώ. Είναι κόμμα του συστήματος το κόμμα που μάχεται να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ και είναι αντισύστημα τα κόμματα που θέλουν να πάμε στη δραχμή? Αν πάμε στη δραχμή, ποιος κερδίζει? Ο φτωχός, ο εργαζόμενος, ο δημόσιος υπάλληλος, ο άνεργος μηχανικός ή αυτοί που πήγαν τα λεφτά στην Ελβετία και θα γυρίσουν να αγοράσουν τη χώρα μας τζάμπα και το πολιτικό σύστημα για τα επόμενα 50 χρόνια. Η επιλογή ευρώ είναι μια λαϊκή επιλογή για τη χώρα. Και αυτή την επιλογή υπερασπίζεται το ΠΑΣΟΚ. Ευρωπαϊκή προοπτική και ευρώ. Οι υπόλοιπες δυνάμεις. Όχι, και, όχι, υπόλοιπες, και χτυπάω το χέρι μου στο ξύλο να μην συμβεί αυτό. Εάν ποτέ έρθουν στα πράγματα έτσι όπως νομίζουν και οδηγήσουν εκεί τη χώρα, να ξέρετε η ιστορία έχει αποδείξει και τις προηγούμενες δεκαετίες από το 1910 και μετά, όταν επέλεξε ο λαός τον άκρατο λαϊκισμό, πού οδηγήθηκε η πατρίδα. Ναι, και έχω πολλά ιστορικά παραδείγματα. Μισό λεπτό, κύριε Δουλά, γιατί. Δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία που λένε με τις διαφορές μεταξύ τους Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρώ, Ευρωζώνη, Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός, είναι η Δημοκρατική Συμμαχία, είναι η δράση. Υπάρχουν δυνάμεις, μικρότερες μεν, που είναι σε αντίποδα με τον ακραίο λαϊκισμό των άλλων. Δεν είναι, συμφωνώ. Είναι δεν, πολύ... δεν είναι μοναχικοί πολεμιστές ο κύριος Βενιζέλος. Βεβαίως, απλά εγώ το είπα αυτό, διότι έχουμε να επιλέξουμε πρωθυπουργό. Επειδή δεν υπάρχει αυτοδυναμία, για να είμαστε ρεαλιστές, ο ελληνικός λαός πρέπει να επιλέξει ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός που θα διαχειριστεί την κρίση. Γι' αυτό ζητάτε να είστε πρωτοκόμμα. Βέβαια. Για να έχει πολιτική πρωτοβουλία. Αυτό δεν θα έχετε, το αναγνωρίζετε, να έχει την πρωτοβουλία ο κύριος Βενιζέλος να συμμετέχει στην κυβέρνηση. Να συμμετέχει στην κυβέρνηση, βέβαια. Να κάνει πρώτο στην κύκλο. Εγώ δεν λέω τα κόμματα που θα συμμετέχουν στην κυβέρνηση αυτή να συμφωνούν απόλυτα με το ΠΑΣΟΚ. Όχι. Να συμφωνούν στο πλαίσιο. Τότε ότι θα ήταν ένα κόμμα. Αν συμφωνούν στην απόλυτη, θα ήταν ένα κόμμα. Να δώσουμε, γιατί λένε ότι ξέρετε, εμείς δεν συμφωνούμε με τα κόμματα του δικοματισμού. Ωραία, να βρούμε ένα πλαίσιο εθνικό. Δεν μπορεί σήμερα σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη τα προηγουμένα να πάνε προς χάρη της πατρίδας στην άκρη τους κομματικούς εγωισμούς και εμάς εδώ τα μικρά κόμματα να θέλουν με το έτσι θέλουν να ψηφιστούν, αλλά να μην συμμετέχουν ποτέ σε ευθύνες. Ψηφίστε μας, αλλά χωρίς ευθύνες. Κύριε Ανδρουλάκη, προημερών, την περασμένη εβδομάδα, εκπροσώπησα τη Δέλτα Τηλεόραση σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης ο κ. Βενιζέλος, ο πρόεδρος του κόμματός σας. Και εκεί αναφέρθηκε μεταξύ των άλλων στο πώς αντιλαμβάνεται αυτό που λέει και το σύνθημά σας, στα αυτοδύναμη Ελλάδα. Είπε επίσης πως δεν είναι αυτός ο σκοπός. Το να γίνει το να αποκτήσει αυτοδυναμία το ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε και ο ίδιος υπενήχθηκε μέσα πλήρη σαφώς ότι το θεωρεί εξαιρετικά δύσκολο. Ωστόσο είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα που είναι ευκολότερο
να συγκροτήσει ή μάλλον να δημιουργήσει μια δύναμη συνεργασίας προκειμένου να επιτευχθεί με συνεργαζόμενες κομματικές δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις, η επόμενη κυβέρνηση, το επόμενο κυβερνητικό σχήμα της Ελλάδας. Για ποιο λόγο δηλαδή αυτό να το έχει ως πλεονέκτημα το ΠΑΣΟΚ και να μην το έχει, ας πούμε, ο Σαμαράς? Πώς επιχειρηματολογείται αυτό? Ακούστε, εμείς σαν ΠΑΣΟΚ κάναμε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Ένα λάθος πολιτικής διαχείρισης. Μετά το 2009, αναγκαστήκαμε, έχοντας στα χέρια μας ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, να ασκήσουμε πολιτικές οι οποίες είχαν μόνο ένα στόχο. Να μην σταματήσει η οικονομική ζωή της χώρας. Να υπάρχει οικονομική ζωή, να συνεχίζουν οι πολίτες να μπορούν να γεύονται το κοινωνικό κράτος, έστω και σε μια μορφή συρρυκνωμένη σχέση με το παρελθόν, αλλά να μπορούν να το γεύονται. Αυτό μας οδήγησε στο μνημόνιο. Ξέρετε, το λάθος μας είναι ότι δεν πείσαμε ή δεν δώσαμε του λαού, του ελληνικού λαού, να καταλάβει ότι η κρίση έφερε το μνημόνιο και όχι το μνημόνιο την κρίση. Το 2007-2008, όταν υπήρχε 15% έλλειμμα τρέχουσών συναλλαγών της χώρας, ξέρετε, καμία χώρα δεν είχε πρόβλημα δανεισμού λόγω του δημοσίου χρέους της. Αυτός είναι ένας μεγάλος μύθος. Όλες οι χώρες της Ευρωζώνης που είχαν πρόβλημα δανεισμού και αυξήθηκαν τα σπρέτ τους, το είχαν λόγω εξωτερικού ελλείμματος. Όπως η Ισπανία. Η Ισπανία είχε 60% του ΑΕΠ χρέος, αλλά είχε ένα μεγάλο έλλειμμα. Η Πορτογαλία το ίδιο. Η Ιρλανδία το ίδιο. Η Ελλάδα είχε 15% έλλειμμα με κυβέρνηση Καραμανλή. Και όταν ο Κώστας Σιμίτης βγήκε στη Βουλή και λέτε πάτε τη χώρα στα βράχια του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου, έλεγαν τότε τα πράσινα παπαγαλάκια μέχρι τις ευρωεκλογές. Λοιπόν, εμείς πήραμε μια χώρα χρεοκοπημένη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποιο ήταν το λάθος μας? Το λάθος μας ήταν ότι δεν προετοιμαστήκαμε στο βαθμό που έπρεπε για να αντιμετωπίσουμε άμεσα τη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Το μνημόνιο το έφερε η Νέα Δημοκρατία μέσα από τις πολιτικές της απάθειας 2004-2009. Και να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι το χειρότερο απ' όλα. Μέσα από τα λάθη μας βγήκε ο πρόεδρος ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος και ζήτησε συγγνώμη για τις καθυστερήσεις μας από τον ελληνικό λαό. Και ο κύριος Σαμαράς επιστρέφει τον Καραμαλή καβαλάρι χωρίς να δέχεται ουδε μία ευθύνη για το που οδηγήθηκε η χώρα. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί. Δεν καλά, μπορεί πρόσφατα ο πρώην Πρωθυπουργός το αποδεχτεί. Πρόσφατα δεν ο μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αναλαμβάνει τις ευθύνες που άλλα κόμματα δημιουργήσαν. Τι συνέβη κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας κατά το παρελθόν. Πάντως, κύριε Ανδρουλάκη, σύμφωνοι, όλα αυτά τα οποία μας είπατε έχουν βεβαίως την πολιτική θεώρηση την οποία έτσι όπως ακριβώς να αντιλαμβάνεται για την διαχέη του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν αντιλαμβάνεστε, δεν παραδέχεστε κι εσείς. Δεν είναι έτσι όπως το λέτε τώρα, γιατί εδώ μιλάμε με συγκεκριμένα πράγματα. Όταν το έλλειμμα το 2004 ήταν 12,5% και έφτασε μετά από, συγγνώμη, το 93 12,5% και το 99 2,5%. Φεύγει η κυβέρνηση Σιμίτη που κατέβασε το έλλειμμα και μπήκαμε στον ΟΝΕ, το αφήνει στο 4%, 3,5%, το πάει η Νέα Δημοκρατία στο 15%. Δηλαδή αυτά δεν τα ξέρει ο ελληνικός λαός, δεν τα ξέρετε εσείς. Δεν είναι πραγματικότητα. Ένα λεπτό, επειδή συμφωνούμε, εγώ συμφωνώ ότι τα νούμερα είναι ξεροκέφαλα. Δεν είναι όπως θέλουμε να τα βλέπουμε. Το 2009 η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ τότε κατέβασε προϋπολογισμό με επιδόματα και επιδοτήσεις. Τι προϋπολογισμός ήταν αυτός που είχε και επιπροσθέτως δημοσθένη. Και επιπροσθέτως. Αν το διαβάσουμε πάλι. Κύριε Ανδρουλάκη, οι ίδιοι βουλευτές σήμερα, υποψήφοι εκ νέου και βουλευτές του κόμματος του ΠΑΣΟΚ. Με συγχωρείτε. Τι, λάθος ως προς τι? Λάθος αυτό που κάναμε. Λάθος. Εντάξει, αυτό θέλω να πω. Μιλούν για λάθη, μιλούν για σοβαρές καθυστερήσεις. Λένε πολλοί στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Μιλούν, λένε ότι θα μπορούσε να είχε καθυστερήσει το μνημόνιο. Θα μπορούσε να είχε γίνει απαραίτητες ενέργειες. Είπε προχθές ότι το πρώτο μνημόνιο έπρεπε να λαμβάνει και αναδιάρθρωση. Ναι, ξέρω. Που δεν είναι κάτι πρακτικό. Που δεν είχε. Στην ελληνική κοινωνία κυριάρχησε η συνωμοσιολογία και ο λαϊκισμός τα τελευταία χρόνια. Με ρωτάνε συχνά γιατί δεν δανειστήκατε από την Ινδία, την Κίνα και πήγαμε στο μνημόνιο. Τη Ρωσία. Ρωσία, εκείνο πάλι. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι μία. Η μόνη χώρα που θα μπορούσε να δώσει κάποια χρήματα στην Ελλάδα ήταν η Κίνα, γύρω στα 5 δισεκατομμύρια. Οι ανάγκες μας ήταν 110 δισεκατομμύρια. Δεύτερη ερώτηση, μα γιατί δεν διαπραγματευτήκατε το μνημόνιο? Και ρωτώ, υπάρχει Έλληνας πολίτης που δεν πιστεύει ότι αν είχαμε πει 180 στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία δεν θα είχε ψηφίσει και το πρώτο μνημόνιο? Και είπε προχθές ο κύριος Μιχελάκης ότι ψηφίσαμε το δεύτερο διότι αφορούσε το PSI, την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, αλλά δεν ψηφίσαμε το πρώτο γιατί αφορούσε το χρέος. Και ρωτώ εγώ, να έρθει ένας οικονομολόγος να μας πει, υπήρχε περίπτωση εάν δεν μειώναμε το έλλειμμα με το πρώτο μνημόνιο
να φτάσουμε να κάνουμε PSI. Ποιος θα μας δάνει σε χρήματα? Λοιπόν, να σταματήσει η κοροϊδία στην πλάτη του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Να σταματήσει ο λαϊκισμός. Μην καταδικάσουμε το χθεσινό λαϊκισμό με ένα χειρότερο, καταστροφικότερο λαϊκισμό. Να πάμε στις δυνάμεις του ορθού λόγου, του ρεαλισμού, στις δυνάμεις που μπορούν. Να μην πάνε χαμένοι κόποι του ελληνικού λαού. Και της κοινής λογικής. Ο ελληνικός λαός, ξέρετε, έχει κοπιάσει πολύ. Νέοι άνεργοι, χαμηλοί συνταξιούχοι, έχουν κοπιάσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Ναι, πρέπει να περιφρουρήσουμε. Ένα λεπτό, πρέπει το λέτε πολύ καλά. Τον Ιούνιο πρέπει να ληφθούν μέτρα 11,5 δις συν και το έλλειμμα του 2011. Όχι, γιατί είναι κρίσιμο. Ναι. Τον Ιούνιο 11,5 δις συν το έλλειμμα του 2011 είναι μέτρα τα οποία αν είναι πάλι οριζόντια, τότε θα καταρρεύσει η Ελλάδα. Είπατε τη μαγική λέξη. Το οριζόντια. Τα οριζόντια μέτρα είναι και αντιδημοκρατικά, είναι και καταστροφικά. Διότι σήμερα δεν έχουμε μια προνομιακή αστική τάξη ώστε να την πιέσεις, να την ξεζουμίσεις. Δεν υπάρχει πια αυτό στην Ελλάδα. Και αυτό η Τρόικα πρέπει να το καταλάβει. Θα σας πω μόνο ένα για να κλείσουμε. Ξέρετε, έρχεται η Τρόικα με το ξεπιχείρημα. Σου λέει, όταν εσείς τώρα έχετε εξωτερικό έλλειμμα 8% και ύφεση τόσο μεγάλη, πάει να πει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη παραοικονομία. Εμείς πρέπει να απαντήσουμε. Ναι, υπάρχει παραοικονομία, αλλά δεν είναι δημοκρατικά σε όλο τον ελληνικό λαό κατανεμημένη. Υπάρχει συγκεκριμένα, αν θέλετε, συγκεκριμένες τάξεις. Αυτές πρέπει να καταπολεμήσουμε. Δηλαδή, κάποιοι οι οποίοι δεν κόβουν αποδείξεις, ξέρετε τι είναι να εισπράττεις το ΦΠΑ και να μην το καταβάλεις. Δηλαδή, υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι τιμολογούν, αλλά δεν εισπράττουν το ΦΠΑ. Άλλο αυτό και άλλο αυτό που εισπράττει το ΦΠΑ και δεν τον καταβάλει. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Και ξέρετε, στα δύο αυτά χρόνια, το ΠΑΣΟΚ έκανε αρκετά πράγματα. Έκανε και λάθη. Αλλά πρέπει να το πιστώσουμε ότι ό,τι έκανε το ΠΑΣΟΚ το έκανε με ένα γνώμονα. Να συνεχίσει η οικονομική ζωή της χώρας. Να μπει η χώρα στο περιθώριο των διεθνών εξαρτήσεων. Κύριε Παπαδόπουλο, σας παρακαλώ. Να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για την παρουσία σας. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Και καλή σας αύριο 7.30 ώρα ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος περιμένει το θρακικό λαό στην Κομωτινή.